θα ανοίξετε ένα beach bar και ένα κομμωτήριο, ισχύουν αυτά? Το κομμωτήριο το ανοίγω σε λίγες μέρες. Ξεκινάει, μάλλον μαζί με την πρεμιέρα θα ξεκινήσει και αυτό επίσημα. Βοηθάτε. Τι εννοείς, πιστολάκι? Όχι, πιστολάκι. Το καλοκαίρι θα σε δούμε να σερβίρεις ποτά στο beach bar που ανοίγει. Όχι, εντάξει. Τόσο πολύ πια, όχι. Νομίζω ότι μπορεί να τολμήσετε και το γάμο που λέγατε στο Las Vegas αυτό το καλοκαίρι. Όλα αυτά θες να τα κάνω μαζί. Πόσα πια πράγματα θα κάνω αυτό το καλοκαίρι, δεν θα μπορώ. Θα πείσουμε για κάποιο άλλο καλοκαίρι. Ποιο είναι το πλεονέκτημα του συμφώνου? Η περιουσία. Ωραία, όταν φτάσουμε στο σημείο λοιπόν να έχουμε τέτοια περιουσία που πρέπει να τη μοιράσουμε, τότε μπορούμε να το συζητήσουμε. Δήλωσε πρόσφατα η Μαρία Σολωμό ότι ενδέχεται να ακολουθήσει τον καλό της στην Αμερική. Πάμε για ερωτήσεις βασικές και ουσίας, έτσι. Δηλαδή, έχουμε μπει σε αυτή την κατηγορία. Απλά πώς σας φανεί αν φύγει και πάει μόνο μας στην Αμερική? Άμα την ευχαριστεί. Αν πάρει μαζί και το παιδί, υπάρχει τέτοια περίπτωση. Να το συζητήσω μαζί της, το καλύτερο, και όχι μαζί σου εδώ πέρα με τα μικρόφωνα.